Ο μεταμορφωθής Κύριος ήθελε να μας φωτίζει όλους με το άξιστο φως Του. Αλλά για να γίνουμε δεκτικοί του φωτός, το οποίο είναι φως αληθινό, θα πρέπει και εμείς να είμαστε με την αλήθεια, με κεφαλαίο Α. Και ο Κύριος είπε ότι εγώ είμαι η αλήθεια. Δηλαδή θα πρέπει να είμαστε με τον Κύριο και να είμαστε με την αληθινή ορθόδοξη πίστη και την αληθινή ορθόδοξη ζωή, με την ορθοδοξία και την ορθοπραξία, όπως λέμε. Όποιος δεν είναι με την αλήθεια, αυτός δεν είναι με την Εκκλησία, δεν είναι με το φως της μεταμορφώσεως, δεν είναι μέσα στη σωτηρία. Αυτό μας διδάσκει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο οποίος μας μίλησε για το άξιστο φως μεταμορφώσεως και μας είπε με θεολογικές αποδείξεις ότι όντως δεν είναι κοινό φως αυτό που έλαψε στο θαβόριο φως, αλλά είναι το άξιστο φως της θεότητος, δηλαδή η Θεία Δόξα, δηλαδή ο Θεός. Και εκείνοι είναι που μετέχουν στο φως, αυτοί οι οποίοι έχουν καθαρμένες τις πνευματικές αισθήσεις, τα πνευματικά αισθητήρια, και όχι μόνο και καθαρμένα, αλλά και δυναμωμένα από την άκτιστη Θεία Χάρη. Γιατί με το φως του Θεού μπορούμε να δούμε το φως. Εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Και καθαίρονται αυτοί οι οποίοι έχουν ορθή πίστη, είναι μέσα στην αλήθεια. Και αυτοί είναι αληθινά μέλη της Εκκλησίας. Ποιοι είναι της Εκκλησίας ή της αληθείας? Σήμερα δυστυχώς βλέπουμε να κυριαρχεί το ψεύδος παντού. Και στην κοινωνία και στο κράτος. Αλλά δυστυχώς και σε κάποιους εκκλησιαστικούς. Και βλέπουμε και ανθρώπους που υπερασπίζονται την αλήθεια να διώκονται, όπως ο σεβαστός μας και αγαπητός μας πατήρ Αναστάσιος Κουτσόπουλος στην Πάτρα, ο οποίος τιμωρήθηκε και διώκεται άδικα, ενώ είπε την αλήθεια. Φανέρωσε ένα διάλογο που είχε διαμειχθεί μεταξύ του Οικουμενικού Πατριάρχου και του Πατριάρχου Μόσχας, όπου εκεί διαβεβαίωνε ότι δεν πρόκειται να πειράξει την Ουκρανία και το καθεστώς το εκκλησιαστικό. Και μετά από λίγο καιρό έγινε ακριβώς το αντίθετο. Και όλα αυτά βέβαια είναι δημοσιευμένα από τους ίδιους. Δεν είναι χαλκευμένα, ούτε ενωθευμένα, ούτε φτιαγμένα από κάποιους όπως ο πατήρ Αναστάσιος. Ο πατήρ Αναστάσιος απλώς τα φανέρωσε. Εμείς τους συμπαρακαστεκόμαστε, όπως και με όλους όσους διώκονται χάρη της αληθείας. Και διαβεβαιώνουμε και βλέμε και ομολογούμε ότι εμείς θα είμαστε πάντα με την αλήθεια. Γιατί όποιος δεν είναι με την αλήθεια, δεν είναι με την Εκκλησία, δεν είναι με τον Χριστό και δεν είναι και με το φως του Χριστού, το άξιο φως μεταμορφώσεως. Σας ευχόμαστε λοιπόν όλοι να γίνετε μέτοχοι και να δείτε το άξιο φως μεταμορφώσεως, να δείτε το φως του Θεού και αν όχι εδώ όπως το είδαν οι Άγιοι, τουλάχιστον στη Βασιλεία του Θεού. Ευχόμαστε όλοι να το δούμε με τις πρεσβείες της Υπεραγίας του Τόπου και των Αγίων Αποστόλων και πάντων Αγίων. Αλλά για να το δούμε, ας ζούμε με μετάνοια, ας ζούμε με ταπεινό φρόνημα. Γιατί πολλοί θα πάνε στην κόλαση προσευχόμενοι, πολλοί θα πάνε στην κόλαση νηστευτές, αλλά κανένας ταπεινός. Θα προσπαθούμε λοιπόν να βλέπουμε τον εαυτό μας, όπως έλεγε ο Βάσης Σόης, κάτω από όλη την κτήση, γιατί αυτός είναι ο αληθινά ταπεινός άνθρωπος. Όχι απλά χειρότεροι από όλους τους ανθρώπους, αλλά και από τους δαίμονες και από τα κτίσματα όλα πρέπει να θεωρούμε τον εαυτό μας χειρότερο και κατώτερο. Και έτσι θα ελκύσουμε τη χάρη του Θεού και θα δούμε το φως του Θεού. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Διευχών τον Αγίο Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς, η Αγία Τριάς δε φυλάξει πάντα σε ημάς.